Εκείνο που έχει σημασία όμως είναι να επιτελείς τα καθήκοντα σου μακριά από οποιασδήποτε σκοπιμότητες, ιδιοτέλειες και κυρίως παρεμβάσεις. Αυτή τη στιγμή επιτύχεις να ενεργείς με αυτόν τον τρόπο, πιστεύω ότι δικαιούσε να φύγεις με το κεφάλι ψηλά. Με το κεφάλι ψηλά δηλώνει ο Κώστας Κλειδίδης ότι αποχαιρετά τη νομική υπηρεσία και τη θέση του Γενικού Εισαγγελέα στην οποία βρίσκεται από το 2013. Αρχές Αυγούστου παραδίδει τη σκητάλη μετά από 42 χρόνια υπηρεσίας ως δικηγόρος και ακολούθως ως δικαστής του Ανωτάτου. Ο Κώστας Κλειδίδης αποχωρεί με την ιστορία να καταγράφει πως υπηρέτησε ως Γενικό Εισαγγελέα σε μια περίοδο που θεωρείται μία από τις πλέον ταραχώδεις. 7 χρόνια για κάποιους μπορεί να είναι πολλά. Για κάποιους μπορεί να είναι λίγα. Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι ότι τα 7 αυτά χρόνια ήταν, συνιστούν μια έτσι ταραχώδη περίοδο στην ιστορία της νομικής υπηρεσίας. Αυτό είναι που ομολογούν σχεδόν καθημερινά νομικοί λειτουργοί οι οποίοι έχουν βιώσει γεγονότα, έχουν υπηρετήσει στην νομική υπηρεσία για δεκαετίες. Εκτός από την οικονομική κρίση του 2013 και τις υποθέσεις οικονομίας που κλήθηκε να διαχειριστεί, στην ιστορία της νομικής υπηρεσίας έγραψε με μελανά γράμματα και η σύγκρουση του Γενικού Εισαγγελέα με τον Παυθέντα, πρώην βοηθό Γενικό Εισαγγελέα Ρίκο Ερωτοκρήτου. Δεν νομίζω να έχω να του πω κάτι ή εκείνος να έχει να μου πει κάτι εμένα. Τα γεγονότα είναι γνωστά. Οι εξελίξεις έχουν πάρει την πορεία τους. Πιστεύω ότι ακολουθήθηκε η σωστή διαδικασία, απενεμήθη η δικαιοσύνη. Τη θητεία του Γενικού Εισαγγελέα σημάδεψαν και τα τεκτενόμενα γύρω από τις σχέσεις του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, που δοκιμάστηκαν σε πολλές περιπτώσεις, όπως για την υπόθεση του Παυθέντα βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, με τον Κώστα Κλειδίδη να αποκαλύπτει λίγο προτού αποχωρήσει ποια είναι σήμερα η σχέση των δύο. Υπήρξαν, όπως είναι γνωστό, πολύ έντονες αντιπαραθέσεις τότε. Υπήρξαν αντιδράσεις ως προς την πορεία την οποία έπαιρνε η υπόθεση τόσο στο Ανώτερο Δικαστήριο όσο και στο Κακουργό Δικείο. Υπήρξαν πιέσεις στον Γενικό Εισαγγελέα να υποχωρήσει και να αποτραβηχτεί την υπόθεση. Οι σχέσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας όσον αφορά ασφαλώς την υπηρεσιακή πτυχή ουδέποτε επηρεάστηκαν, εν πάση περιπτώσει συνεχίστηκε κανονικά η επιτέλεση των καθηκόντων μου ως Γενικού Εισαγγελέα. Όσον αφορά άλλο διαπροσωπικό επίπεδο, είναι γεγονός ότι σταδιακά οι σχέσεις αυτές εξομαλύνθηκαν. Πολλά είναι τα σενάρια για την επόμενη μέρα στην νομική υπηρεσία, με το όνομα του διαδόχου του Κώστα Κλειδίδη να φαίνεται πως έχει κλειδώσει, ενώ η θέση του βοηθού γενικού για πρώτη φορά φαίνεται πως θα έχει γυναικείο άρωμα. Είχαμε μια συζήτηση αναφορικά με το θέμα της πλήρωσης της θέσης του βοηθού γενικού εισαγγελέως και του έχω εκφράσει τις απόψεις. Δεν είναι γυναικεία υπόθεση. Αυτό εξαρτάται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, εάν ο διορισμός θα έχει γυναικείο άρωμα ή όχι. Ολόκληρη αποκλειστική συνέντευξη του Γενικού Εισαγγελέα Κώστα Κλειδίδη στον Αντένα έχει αναρτηθεί στο antenna.com.cy.